Coach, πώς νιώθεις που μετά τη φανέλα του αθλητικού σου και όχι μόνο παιδιού, Βασίλη, ενός ακόμη σου παιδιού, η φανέλα θα είναι στην οροφή του σεφ, του Γιώργου? Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση αλλά και μεγάλη ικανοποίηση. Γιατί οι δύο παιδιά τα οποία είχαν μια τρομερή νοοτροπία και η νοοτροπία τους είναι μάθημα για τις επόμενες γενιές. Είμαι στεναχωρημένος και ικανοποιημένος, δηλαδή, γιατί έχουν αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη στην ιστορία του Ολυμπιακού. Θυμάστε μια όμορφη, μια γλυκιά, μια τρελή ιστορία από εκείνον? Κάθε μέρα, Γιώργος, ήταν και μια ιστορία. Απλώς θέλω να πω ότι ήταν πολύ συνεπής, πρόσεχε πάρα πολύ το σώμα του. Μάλλον πρόσεχε την καθημερινότητά του, από την ώρα που θα ξυπνούσε, το πρωινό του, το γυμναστήριο, προπόνηση πάντα 100%, τη ρουτίνα του στο πεταχτάρι μετά την προπόνηση. Αλλά κάθε μέρα ο Γιώργος έχει και ένα επεισόδιο. Είναι πολλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Coach, μπορείς να ξεχωρίσεις μετά την εντός εισαγωγικών συνταξιοδότηση το καλύτερο σώμα, ο Βασίλης ή ο Γιώργος? Δύσκολη ερώτηση. Μάλλον δύσκολη απάντηση, ισοπαλία. Αν και στο μπάσκετ δεν υπάρχει ισοπαλία. Ευχαριστώ. Μιλάν. Πρόσεχε, δεν το πεις. Προσέχω. Έχει ζήσει σε κάθε έκφανση τον Γιώργο Πρίντεζη. Τι είναι ο Γιώργος Πρίντεζης? Πού να ξεκινήσω, πού να τελειώσω? Δηλαδή, ο Γιώργος ήρθε, αν θυμάμαι καλά, 15 χρονών ήταν που ήρθε στον Ολυμπιακό. Είμαστε συμπαίκτες. Μετά ήμουν προπονητής του. Περάσαμε 20 χρόνια μαζί, χαρές, λύπες, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, στεναχώριες, τα πάντα. Ο Γιώργος είναι ένα παιδί που πιστεύω ότι ο κάθε προπονητής και ο κάθε συμπαίκτης θα ήθελε να τον έχει στην ομάδα, και κάθε πρόεδρος και κάθε φίλατλος. Ξεχωριστό παιδί που πάντα με ένα χαμόγελο ερχόταν στην προπόνηση με πολύ θετική ενέργεια. Ένα παιδί που δεν τα έβαζε ποτέ κάτω, και αυτά που έχει καταφέρει στη καριέρα του κατάφερε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί ο Γιώργος σε μια ηλικία 15 χρονών, αν θυμάστε καλά, μετά από κάποια χρόνια έχει φύγει από την ομάδα, έχει πάει στη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Θα παίξει, δεν θα παίξει, αλλά ο Γιώργος δούλεψε μέρα νύχτα για να καταφέρει αυτό που κατάφερε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, πραγματικά ένα παιδί που... Παιδί το λέω, γιατί ο Γιώργος είναι παιδί. Ένα χαμογελαστό παιδί που όλες οι ομάδες θα θέλανε έναν Γιώργο στην ομάδα τους. Κάνω την ίδια ερώτηση σε όλους. Να μας πούνε μια όμορφη ιστορία, κάτι αστείο, κάτι γλυκό που θυμούνται από τον Πρίντεζη. Εσύ τι θα θυμάσαι? Στα 20 χρόνια, ξέρεις, έχουν περάσει και πολλά χρόνια και ξεχνάμε και κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαι απροτίμαστος εντελώς. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή το τρίποντο με την Μπαρτσελόνα που έβαλε τρίποντο, εντάξει, ήταν μια στιγμή που είναι αξέχαστη, γιατί είναι και του Αγίου Γεωργίου και ήταν μια τρέλα. Τώρα κάτι εκτός γηπέδου πιστεύω ότι καλύτερα να μείνει σε εμάς αυτό παρά να λέμε μπροστά. Όχι, γιατί... Κάποιο καψόνι που τι έχεις κάνει? Καψώνει όχι, απλώς όταν είχε έρθει στην ομάδα, είμαστε νομίζω στην προετοιμασία στη Σλοβενία κάπου, ήταν και ο Ντίνο Ράτζα τότε και όλοι, κάπως τον πειράζαμε λίγο σαν, ξέρεις, που ήταν μικρός, και κάποια στιγμή είχε πει ο Γιώργος, γιατί εντάξει κάναμε και εμείς λάτι, πήγαμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, και λέει θα σας κάνω μήνυση αύριο, θα σας κάνω μήνυση αύριο, και λέμε παιδιά, όπα λέω. Αλλά εκεί έδειξε χαρακτήρα, έτσι, δηλαδή από ένα παιδί 15 χρονών, δηλαδή δεν κόλωσε. Λέει σταματάτε ή σας κάνω μήνυση. Τέλος πάντων. Εσύ πόσο περηφάνος αισθάνεσαι μετά από σένα, ήρθε ο Βασίλης, μετά ήρθε ο Γιώργος, τώρα υπάρχει ο Κώστας και αυτή η ομάδα βγάζει πάντα ένα μεγάλο αρχηγό? Εντάξει, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αξίζει αυτό, να βγάζει καλούς παίκτες και καλούς αρχηγούς. Και ο Βασίλης και ο Γιώργος είναι
είναι οι σημαίες της ομάδας. Αισθάνομαι μια περηφάνεια γιατί και ο Γιώργος και ο Βασίλης έχουν προσφέρει τόσο πολύ στην ομάδα που έχουν γράψει μια ιστορία και αυτό θα μείνει. Mm-hmm. Τι πιστεύεις είναι αυτό που έχει ξεχωρίσει στο Γιώργο ο κόσμος, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο του Γιώργου με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να μην λέω πολλές θεωρίες, ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Από μικρό παιδί και πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του και σε όλη την πορεία του στον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένας πραγματικός Ολυμπιακός, γνήσιος Ολυμπιακός. Mm-hmm.